που έχει καθεί λαζοπούλου. Έχει πάει στα παρασκήνια και τρώει κανονικά. Όχι, μου ακούει. Δεν τρώω. Και το μπούκωμα τι είναι αυτό που έχει. Ποιο μπούκωμα. Κατάπιε. Κατάλαβε, τρώει. Δεν μου λε η Νάκη που. Τόσο ωραία πράγματα τώρα. Σε βλέπω σε όλε τι τάσει των λεωφορείων και σε καμαρώνω. Τι από δουλειέ πώ πάμε, θα μπει καλά το 99 επαγγελματικά. Πιστεύω πω θα μπει καλά. Ναι, ναι, σίγουρα. Τι κάνει δηλαδή. Τίποτα δεν ετοιμάζω καινούριο. Τίποτα, συνεχίζω οι δουλειέ. Λίγα. Όχι, όχι. Μόνο καμπάνια, λίγα πράγματα και καλά. Φτάνει λίγο. Να καθίσουμε και λίγο στο σπίτι μας. Ναι, να είμαστε και λίγο επιλεκτικές. Όπως, καλή ώρα, η κυρία Νάτη. Γεια σου, Ρίλα μου. Πρόλαβα να αλλάξω το κραγιόν γιατί το κόκκινο δεν άρεσε πολύ και τα άλλαξα. Βέβαια, πηγαίνει και με το φόρεμα. Πηγαίνει και με το φόρεμα. Ανίτα, είδες την Νίνα. Α, την είδες. Την πλάτη μου την είδατε. Συγγνώμη, δηλαδή πρέπει να τη δείξω την πλάτη μου. Γιατί ο στυλίστας μου που ήρθε από το Λονδίνο. Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους. Με τη γυναίκα του την Κατερίνα καθόντουσαν 3 ώρες για να κάνουν αυτά, να με φτιάξουν από ξανθιά που είμαι μελαχρινή. Να σου πω ή να μου δεν μένει σε όλη την εκπομπή, έτσι. Σε όλη την εκπομπή θα μείνω έτσι. Γιατί τόση δουλειά που έρθα δεν μπορώ τώρα να τα βγάλω. Και είναι και πάει κιόλα. Τη πηγαίνει, ναι. Ανίτα μου, τι λες με την Ναταλία μετά, μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, να μας κάνεις, γιατί πιάνει το χεράκι σου. Τι θέλει να σας κάνει. Να μας κάνεις έτσι την πλάτη μας, λίγο. Ένα ημάμα. Ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Τι θέλετε να σας κάνω. Θες να μας πει, τι. Πώς θέλετε να σας φτιάξω. Τι, πώς μας σκέφτεσαι δηλαδή. Σαν πουλάκια θέλω να είμαστε όλοι. Σπάνια. Σπάνιες μας θέλει, κορίτσια. Όλοι κορίτσια είμαστε εδώ. Τι έγινε, δεν το πρόσεξες. Μας λείπει ένας άντρας όμως τώρα. Μια κατάδαρη είσαι να μας κάνει κάποιος. Άντρας δεν είχαμε σήμερα. Τι? Άντρας είχαμε. Βεβαίως είχαμε, αλλά φύγανε. Με πού τους ένας τώρα να μας τραγουδήσει. Έλα μωρέ Ρούλα, πες. Εσύ, ποιον θέλεις. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Καλά στην αυτή. Εγώ θέλω. Εσύ, Νίκη. Θέλω να δω. Θέλω. Το Θάνο Καλλιώρα. Εσύ. Και εγώ θέλω Θάνο. Αυτή είναι με τον Καλλιώρα, παιδιά. Μπας και... Η αγάπη θέλει φαντασία, δεν βαριέσαι. Εντάξει, Ναταλία, μέσωσες. Καλλιώρας, πού είσαι πάλι με τις γυναίκες. Και μπήκε το 99. Συγχωρεί η αγάπη ανατρέπει.
Μανούλη μου αγαπημένε. Έχεις καταπληκτική φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γιατί λέω κάτι που είναι ψέμα. Εσύ είπες. Εσύ, εγώ είπα, πες μου τώρα την άποψή σου. Μπαίνουμε. Πώς, τι ώρα είναι, παιδιά, 11 και 14. Σε λίγο αφήνουμε τον 98. Τι αφήνεις? Αφήνουμε όλα τα παλιά πίσω και πάμε για καινούργια. Όπως πώς τα φαντάζεσαι, θα είναι σκολιάζοντας. Καινούργιες αγάπες, καινούργιες επιτυχίες, πολλά λεφτά, λέντια, ξενύχτια, όλα αυτά. Δεν θες τίποτα. Θα κάνει τη ζωή όμορφα. Δεν θες τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Δεν ζητάει τίποτα αυτά, είναι σκολιάζοντας. Δεν ζητάει απολύτως τίποτα. Έτσι το φαντάζεσαι το 99. Να, σε λίγα πόσα δευτερόλεπτα. Τρία τέταρτα θα είναι μπροστά μας. Πρέπει να γλεντάμε τη ζωή μας. Πρέπει να περνάμε όμορφα. Και εγώ θέλω να περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου. Και να λέμε καλημέρα. Ζωή. Και να λέμε καλημέρα ζωή κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάθε το λέμε μέρα. Αυτό, Το λέμε, ναι. Μαζί με τον κύριο Φόσκολο. Μαζί με τον κύριο Φόσκολο. Πολλά, κύριε Φόσκολο. Είδατε τι αντικειμενικό κανάλι είμαστε εμείς. Και θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά στο Βασίλη Τσιμπηλίκα. Βέβαια, πρέπει να το πούμε. Ναι. Που είσαι μαζί του στο Μινώα και στο Γιάννη τον Μιχαλόπουλο, τον εκλεκτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Και χρόνια πολλά. Πάμε καλά. Και εσείς να πηγαίνετε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά, ναι. Το ξέρω. Και θα τα πούμε βέβαια, γιατί έχουμε να πούμε και για τον 99 πράγματα. Αλλά τραγούδησες πολύ ωραία, είσαι πολύ καλός, πολύ γλυκός. Η αγάπη όντως θέλει φαντασία. Θέλει, ναι, πολύ μεγάλη. Θέλει να είναι και αυτός που αγαπάς κοντά σου. Σίγουρα. Και αυτή που αγαπάς, γιατί είσαι μόνος σου και κάνεις πρωτοχρονιά μόνος. Βέβαια, τι να κάνεις. Και μόνοι σου, τι να το κάνουμε. Επειδή λοιπόν δεν θα είσαστε μόνοι, θα είμαστε όλοι εμείς κοντά σας. Σε 2 λεπτά για το διαμάντι θα σας δώσουμε. Και σύνδεση με το Σύνταγμα θα κάνουμε και θα χορέψουμε και το υπέροχο χαμόγελο του Θάνου Καλλιόρα θα έχετε. Όλα αυτά κοντά μας κάνανε την τύχη σας απόψε το βράδυ. Χαμογελάστε!